βαθμολογίες για τη στήλη μας όπως κάθε Πέμπτη. Και βέβαια, Νίκο μου, δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω για όλα αυτά που συζητήσαμε και με τη Μαρία Βιτινίδου. Καλημέρα. Βρίσκεσαι και σε ένα εκπληκτικό χώρο πάλι. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι, αλλά δεν ξέρω αν άκουσες που είπε η Μαρία ότι τα κορίτσια μέσα στις φυλακές. Ναι, που είπε ότι τα κορίτσια μέσα στις φυλακές, οι γυναίκες μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού αυτή τη στιγμή, γιατί μιλήσαμε για ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό πρόγραμμα, είναι πολύ καλές στο digital marketing. Ωραία. Από μόνες τους, χωρίς τα σεμινάρια. Θα σου αποκαλύψω και κάτι, ότι είχα την τιμή το 2012 να κάνω σεμινάρια, έκανα σεμινάρια δωρεάν στις γυναικείες και ανδρικές φυλακές Κορυδαλλού. Άρα έμπαινα μέσα στις φυλακές. Ήτανε συγκλονιστική εμπειρία, παιδιά. Μπράβο, και στις ανδρικές και στις γυναικείες. Τότε είχα συνεργαστεί με ένα φορέα που υποστήριζε τους φυλακισμένους, ο οποίος είναι ημιδημόσιος. Και τι κάναμε, τους κάναμε βιογραφικό, σύνταξη βιογραφικού επαγγελματικού προσανατολισμό. Και έχω να σου πω με πολύ μεγάλη τιμή και συγκίνηση ότι σήμερα κυκλοφορώ στις κεντρικές πλατείες της Αθήνας και συναντώ αποφυλακισμένα παιδιά που τους είχα κάνει μάθημα, επειδή είχαν μια ατυχία στη ζωή τους, βρέθηκαν στις φυλακές. Ευτυχώς, να ξέρεις ότι οι φυλακές Κορυδαλλού έχουν μια εκπληκτική διευθύντρια, την κυρία Στέφη, που φροντίζει την κατάρτιση και των γυναικών στις γυναικείες φυλακές και των ανδρών στις ανδρικές φυλακές. Είχαμε και τη διευθύντρια του γυναικείου και θα σου αποκαλύψω κιόλας. Στον αέρα πριν από λίγο, θα με κάνεις να κλάψω πάντως. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Δεν το είδα, μα είναι συγκλονιστικό να σου πω, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Και μάλιστα, αν δεν ήμασταν τώρα με τις καθυστερήσεις των εκλογών, επειδή είχα κάνει ξανά επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και είχα πει: παιδιά, δωρεάν όποτε θέλετε, είναι τιμή μου 2 ώρες τη βδομάδα να μπορούμε να κάνουμε μάθημα σε αυτά τα παιδιά που θα ξαναγίνουν ενταγμένα στην κοινωνία. Γιατί αυτά τα παιδιά είχαν μια ατυχία, βρέθηκαν εκεί, το περιβάλλον Νίκο, που τους δημιουργούμε. Νίκο, να πας πάντως, γιατί από ό,τι μας είπε και η Μαρία Βιτινίδου, το έχουμε και με το digital marketing, είναι πανέξυπνο, τουλάχιστον οι γυναίκες που έχει επαφή η Μαρία. Ναι. Να ξαναπάς λοιπόν. Θέλω πάρα πολύ. Είχαμε μιλήσει και με τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, είχαμε μιλήσει και με τον Γενικό του Γραμματέα, είχαμε μιλήσει και με την. Είχαμε κάνει επαφή, είχα στείλει επιστολή και στις φυλακές. Να ξέρεις ότι είναι πολύ ευαίσθητο το πώς μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τεχνολογία χωρίς να μπορεί να παρεξηγηθεί κάτι. Και το καταφέραμε. Το είχαμε κάνει το 2012 και πιστεύω θα το ξανακάνουμε, να είμαστε καλά, 2023 ή 2024, για να δώσουμε και μία θέση παραπάνω στη χώρα μας παγκοσμίως, στον τρόπο συμπεριφοράς και στον τρόπο κατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης των φυλακισμένων μας. Και το εύχομαι πραγματικά. Πολύ ωραία όλα αυτά που ακούσαμε. Γιατί τώρα αυτή είναι και η καλή πλευρά της τεχνολογίας. Ναι, μεν έχει μπει στη ζωή μας και είμαστε σκυμμένοι σε ένα κινητό, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν κάποια skills, δεξιότητες που μαθαίνονται και δεν χρειάζεται να έχεις σπουδάσει και κάτι, αρκεί να το αγαπάς. Πάμε λίγο σε αυτά που έχουμε να παρουσιάσουμε και σήμερα, που βρίσκεσαι και σε αυτή την ωραία κινητό πισίνα. Το κινητό είναι το φωτόσπαθό μας πια. Ναι, το φωτόσπαθό μας. Ωραία, ναι. Διάλεξα, ωραία. Ωραίο μέρος διάλεξες, ναι, για τη σύνδεση. Σήμερα θα σε πάω σε μια πραγματικότητα που θα τη διαχωρίσω την πραγματικότητα. Είναι η επαυξημένη πραγματικότητα και η εικονική πραγματικότητα. Ναι. Επαυξημένη πραγματικότητα είναι όταν έχω πληροφορίες που το γύρω δεν το περιβάλλω, αλλά μπορώ και βλέπω τον δρόμο που διασχίζω. Ή μπορεί να έχω μια άλλη περίπτωση, να κυκλοφορώ, να είμαι σε έναν τόπο, σε έναν προορισμό διακοπών και εκεί να βλέπω πληροφορίες για τον προορισμό διακοπών που βρίσκομαι, πού μπορώ να πάω, τι μπορώ να δω. Αυτά ξεκίνησαν πολύ παλιά στο χρόνο, το 1952, με κάτι μηχανήματα που λεγόντουσαν σενσόραμα. Έμπαινε το κεφάλι μέσα του χρήστη και έβλεπε γύρω να αλλάζουν τα πράγματα. Σιγά σιγά λοιπόν φύγαμε και έχουμε την επαυξημένη πραγματικότητα, αλλά έχουμε και την εικονική πραγματικότητα. Η εικονική πραγματικότητα είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι τελείως φτιαχτή, τελείως 3D, τελείως animation, αλλά και αυτή η πραγματικότητα αρχίζει να έχει στοιχεία πραγματικής ζωής. Δηλαδή, σε λίγο πιστεύουμε ότι θα βλέπεις εικονική πραγματικότητα και δεν θα μπορείς να την ξεχωρίσεις από την πραγματική ζωή. Τι είναι λοιπόν αυτά τα γυαλιά που έχουν ανακοινώσει όλες οι εταιρείες και τι είναι τα γυαλιά που περιμένουμε στις 5 Ιουνίου. Τόσο κοντά τα οποία θα είναι δηλαδή, και θα δεν θα μπορείς να το ξεχωρίζεις, τόσο εξελιγμένα. Ναι. Γιατί τα πρώτα στάδια λίγο όλοι είχαμε δοκιμάσει, εντάξει, μπορείς να καταλάβεις ότι ήταν εικονική η πραγματικότητα. Ναι. Σωστά. Τώρα όμως τα γυαλιά που έρχονται θα είναι γυαλιά που θα μπορείς να φοράς στην καθημερινότητά σου. Όχι βέβαια γυαλιά που δεν θα είναι διαστημικά να ξέρεις. Δηλαδή θα φαίνεται ότι φοράς γυαλί εικονικής πραγματικότητας. Και τα οποία θα σου δίνουν πληροφορίες για τον γύρο σου
κόσμο, δηλαδή το όνομα της οδού που κινείσαι, το ημερολόγιο σου, τι πρέπει να κάνει μετά, όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να είμαστε παραγωγικοί και συντονισμένοι με αυτά που συμβαίνουν. Πώς έλεγες εσύ την προηγούμενη εβδομάδα ότι αναγκάστηκες και πήρες έξυπνο ρολόι για να χτυπάνε πληροφορίες στο χέρι σου διακριτικά με μια μικρή δόνηση και να μπορείς να ενημερώνεσαι για αυτά που πρέπει να κάνεις. Και αυτά που πρέπει να κάνουμε. Μα χτυπάει ding-ding το ίδιο λοιπόν πάνω στο ισχύει δέρμα. Και με τα γυαλιά. Δηλαδή τα γυαλιά θα είναι επέκταση του γραφείου σου, θα είναι επέκταση της επιφάνειας εργασίας. Έχουν κάνει ανακοινώσεις ότι περιμένουμε να βλέπεις 6 οθόνες. Τώρα πώς θα τις βλέπεις όταν βγουν τα γυαλιά θα ξέρουν. Πώς θα μπορείς να το βλέπεις αυτό. Εντάξει, είναι πολύ εξελιγμένο, αλλά ακούγεται λίγο τρομακτικό όμως. Δηλαδή... Είναι λίγο, να σου πω, είναι λίγο σπούκι και έχεις δίκιο. Γιατί τι γίνεται, σκέψου ότι αυτά τα γυαλιά θα κρατάνε και την πληροφορία του κόσμου που βλέπεις και το τι ζεις. Δηλαδή, αυτά τα γυαλιά πρέπει να έχουν συγκατάθεση για τα δεδομένα θέσης και κίνησης και θα πρέπει να μπορούν να σου δώσουν, να δίνουν την πληροφορία που θες εσύ στις υπόλοιπες εφαρμογές και συσκευές. Αλλιώς θα πάμε σε μια κατάσταση όπου τελικά θα αρχίσουμε να μπλέκουμε το τι είναι πραγματικότητα και το τι είναι ψέμα. Αυτό φοβάμαι. Και από την άλλη, όλο το βράδυ θέλουμε, δεν ξέρω εσύ, επειδή εσύ είσαι και. Έτσι, πώς να το πω τώρα, να το πω ευγενικά. Με τεχνολογία. Όχι, να το πεις όπως είναι πραγματικά. Όχι, θέλω να ρωτήσω. Το βράδυ, όταν είσαι σπίτι σου και ηρεμείς, δεν βάζεις λίγο το κινητό κάποια στιγμή στην πτήση, λειτουργία πτήση, στο αθόρυβο, λίγο να ηρεμήσει το μυαλό σου στο ένα τέταρτο. Αυτό ο ανθρώπινος εγκέφαλος το έχει ανάγκη. Δηλαδή, εμένα. Έχω πει ώρα ύπνου 10 για να έχω μία ώρα buffer, δηλαδή να έχω μία ώρα παύση. Αυτό. Οπότε από τις 10 η ώρα το κινητό μπαίνει σε κατάσταση ύπνου, έτσι το λέει. Άρα το κάνεις και εσύ αυτό, γιατί και εγώ το έχω ανάγκη αυτό. Πάλι το 10 η ώρα, πρέπει να ρυθμίσεις το sleep time σου. Δηλαδή πρέπει να πεις ότι 10 με 7 κοιμάμαι. Ακόμα και αν δεν κοιμάσαι 10 με 7, γιατί πρέπει να ξενυχτήσεις. Αυτό όμως στις 10 η ώρα ρίχνεις ενάρκη το κινητό. Και αρχίζει να μην σου πετάει όλη την ώρα ειδοποιήσεις, ήχους και φτιάχνει αυτό, και πρέπει και λίγο ο ανθρώπινος εγκέφαλος να ξεκουραστεί. Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια με τα κινητά, τα ρολόγια και αυτά τα γυαλιά που μας έδειξες. Δεν γίνεται να κάνουμε γυμναστική στο μυαλό 24 ώρες το 24ωρο. Πολλοί νομίζουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε και γι' αυτό πρέπει να δίνουμε στο μυαλό τον ελάχιστο χρόνο που χρειάζεται, που μπορεί και για κάποιον να είναι 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά, μία ώρα. Που το μυαλό δεν έχει επαφή με ακτινοβολία φωτεινή, γιατί αυτή, αυτό. Όταν κάνεις κατάχρηση, δεν νιώθεις ότι σου τρυπάει τα μάτια. Η μπλε ακτινοβολία. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σήμα, το πρώτο σημείο, το πρώτο καμπανάκι, ο πρώτος συναγερμός, ότι πρέπει να ξεκουράσεις τα μάτια σου. Και, ότι πολλές φορές ξεχνάς. Όταν ξεχνάμε τι θέλουμε να κάνουμε, ενώ εκείνη την ώρα το θυμόμαστε, είναι επειδή είμαστε συνέχεια με μια οθόνη και συνέχεια πληροφορίες από παντού, ειδοποιήσεις. Ναι, και είχες πει κάτι πολύ σωστό για το εργασιακό στρες. Πώς το μειώνει το εργασιακό στρες, όταν κάνεις ένα πράγμα τη φορά. Ένα αυτό, πράγμα τη φορά. Ας μείνουμε στο ένα πράγμα, ας το τελειώνουμε και ας πάμε στο επόμενο. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σωστό που θα το καταλάβουν οι εργοδότες αυτό. Γενικότερα μιλάω για οποιοδήποτε κλάδο και επάγγελμα, ιδιωτικό ή δημόσιο. Θα είναι πολύ πιο αποδοτικοί και εργαζόμενοι μετά σε αυτό. Βέβαια, γιατί τώρα δοκιμάζουμε τα πάντα. Δοκιμάζουμε τηλεργασία. Τώρα υπάρχουν δύο εταιρείες που εφαρμόζουν εδώ στο κέντρο της Αθήνας το να έχεις το σκύλο σου μαζί και να έχεις γυμναστήριο μέσα στην εταιρεία. Οπότε δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Γιατί έχω ένα φίλο τώρα, αυτός έχει και μικρό σκυλάκι, ένα ροτβάιλερ και κουβαλάει. Μπορεί και παίρνει το ροτβάιλερ στο γραφείο, δουλεύει από το γραφείο, γυμνάζεται στο γραφείο. Γιατί σαν μάλλον γιατί ηρεμία γίνεται. Με το σκύλο δίπλα του έχουν και ξέρεις, γιατί έχουν τη δική του σχέση. Ηρεμία μπορεί να εργάζεται ίσως έτσι καλύτερα και πάει και στο γυμναστήριό του. Εντάξει. Δηλαδή, τι γίνεται, έχουμε ανάγκη στο να γίνει κόζι και κόμφι όλο το περιβάλλον γύρω μας, να γίνει δηλαδή ελκυστικό και άνετο. Έχουμε ανάγκη την άνεση στην καρέκλα που καθόμαστε, στο γραφείο που βάζουμε τον υπολογιστή μας και να έχουμε τις παροχές, δηλαδή παλιά βλέπαμε τις κουζίνες που τρώγανε μέσα στην εταιρεία και λέγαμε τι είναι αυτά και τώρα, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, υπάρχουν πολλές εταιρείες που δεν έχουν κουζίνα. Δηλαδή, οι άνθρωποι τρώνε στο γραφείο. Αυτό είναι και λίγο αποκτήνωση. Δηλαδή, πρέπει οι εταιρείες να εξελιχθούν, να έχουν μια μικρή κουζίνα, να έχουν ένα εταιρείες, τραπέζι, να μπορεί ο άλλος και εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνει ένα διάλειμμα πραγματικό. Χώρο για καφέ και έτσι μια μικρή κουζίνα εννοώ και προσφέρουν και πρωινό και σνακ στους εργαζόμενους. Ναι. Αυτά όλα που προέκυψαν, ξέρεις και από την Google. Πάντως, όλα αυτά είναι σημαντικά. Και παίζει ρόλο και αυτό που είπες, δηλαδή το να ας κλείσουμε έτσι με αυτό το όμορφο, ότι ας κάνουμε ένα πράγμα τη φορά. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Ένα πράγμα τη φορά. Και έτσι θα ήθελα και τη δική σου γνώμη να είμαστε και πιο ευγενικοί. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Πηγαίνεις σε ένα κέντρο, διαγνωστικό κέντρο, να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις, κάτι απλό. Πολλές φορές βλέπεις η κοπέλα που είναι γραμματεία και παίρνει τα στοιχεία σου και όλα αυτά με το ΆΜΚΑ και τα λοιπά και τις άειλες συνταγογραφήσεις. Μπορεί μου έχει τύχει να είναι η ίδια που θα κάνει και τη λήψη αίματος. Δηλαδή υπάρχουν τόσα skills
και τόσες δεξιότητες και εργαζόμενοι που κάνουν 100 πράγματα μαζί. Οπότε και ας είμαστε και λίγο ευγενικοί, αυτό θέλω να πω. Γιατί όλοι κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Και να είναι και οι εργοδότες να αφήνουν χρόνο προσωπικό, γιατί να σας πω κάτι. Πρέπει να προσέξουμε να μην κάνουμε κατάχρηση με στόχο τα υπερκέρδη όλοι. Γιατί και εγώ σαν εργαζόμενος, αν κάνω παραπάνω κατάχρηση της αντοχής μου και του εαυτού μου, δουλέψω μια μέρα μέχρι τις 5 ώρα το πρωί, τι θα πετύχω. Θα πετύχω την άλλη μέρα να είμαι κομμάτια. Δηλαδή θα έχω παραδώσει και δεν θα έχω κοιμηθεί καλά, δεν θα έχω φροντίσει τον ύπνο μου, τη διατροφή μου, σώμα μου που είναι το φέρον όχημά μου, με αυτό κινούμε. Και μετά θα γίνει και κάνα μεγάλο λάθος και θα τρέχουν όλοι, έτσι δεν είναι, από την άλλη. Δηλαδή να το πούμε κι αλλιώς, η μόνη πραγματική deadline στα αγγλικά και προθεσμία, γιατί το προθεσμία είναι ουσιαστικοποιημένο επίθετο, βγαίνει από το προθεσμία ημέρα, η μόνη προθεσμία ημέρα και η μόνη προθεσμία ώρα είναι αυτή που θα φύγουμε από τον κόσμο. Καμία άλλη προθεσμία δεν υπάρχει. Και αποχαιρετήσαμε και την Τίνα Τάρνερ που έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Και σκεφτόμουν όλα αυτά που λες και εσύ και εγώ από το πρωί. Τελικά πεθαίνουν οι θρύλοι, άραγε. Τουλάχιστον άφησε όλα αυτά πίσω της και την αποχαιρετούν οι πάντες βέβαια σήμερα και στα κοινωνικά δίκτυα γίνεται χαμός. Η ενέργεια μένει, η ενέργειά της δεν θα φύγει κανενός ενέργεια, ούτε της Τίνα Τέρνερ που έφυγε, ούτε των γονιών μας που φύγανε, σε όσους έχουν φύγει, φεύγει ποτέ από τον κόσμο. Η ενέργεια που λέμε με βοήθηση από εκεί που είναι, ισχύει. Η ενέργεια υπάρχει και το αποδεικνύουν ακόμα και με την τεχνητή νοημοσύνη και ακόμα και με τους νευρονικούς υπολογιστές, ότι η ενέργεια υφίσταται. Και ακόμα και όταν σβήνει το μηχάνημα, λίγο πριν τελειώσει θα κάνει κάτι. Θα κάνει ένα μικρό σφιχτήρισμα, το οποίο θα ανοίξει την πόρτα στο μέλλον. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σήμερα Πέμπτη. Χαρήκαμε που σε είχαμε κοντά μας. Και βέβαια εμείς για την Τίνα Τέρνερ λίγο αργότερα έχουμε και ένα μουσικό, έτσι, μικρό αφιέρωμα, έτσι θα κλείσουμε.